Ήρθαμε εδώ στον Ασπρόπυργο και στο Σοφό και στη Νέα Ζωή. Επισκεφθήκαμε την οικογένεια του νεκρού Ρωμά, του Νίκου του Σαμπάνη. Εκφράσαμε τα συλληπιτήριά μας και ταυτόχρονα το αίτημα του ΚΚΕ να υπάρξει δικαιοσύνη απέναντι στην ομή βία και αυθαιρεσία των αστυνομικών δυνάμεων, των δυνάμεων καταστολής. Σήμερα πολύ περισσότερο μετά από αυτήν την εξέλιξη έχει ανοίξει μια συνολικότερη συζήτηση και πρέπει αυτή η συζήτηση να δυναμώσει για την κατάσταση που ζουν σήμερα οι Ρωμά, τις άθλιες συνθήκες, που το άθλιες είναι φτωχή για να περιγράψει την πραγματικότητα που ζουν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, που δεν έχουν τα στοιχειώδη για να επιβιώσουν. Και σήμερα είναι κρίσιμο ζήτημα να υπάρξει και πολιτική στέγασης και πολιτική υγείας, πρόνοιας, βασικών υποδομών για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Είναι συνολικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αλλεπάλληλων κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αφήσει για δεκαετίες σε αυτή την κατάσταση αυτούς τους ανθρώπους. Και πρόκειται για αυτά που ισχυρίζονται ότι μπορούν να κάνουν είναι σε κάθε περίπτωση πυροτεχνήματα. Πρόκειται για τα γνωστά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΜΚΟ που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και συνεχίζουν και διαιωνίζουν το πρόβλημα. Εμείς απαιτούμε άμεσα μέτρα εδώ και τώρα από το κράτος, την τοπική διοίκηση. Είναι ενδεικτικό ότι ο Δήμος Ασπροπύργου δεν έχει μαζέψει ούτε τα σκουπίδια στην ευρύτερη περιοχή για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι στοιχειωδώς να ζήσουν. Καλούμε άμεσα και έχουμε πιέσει και από το καλοκαίρι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε να καθαριστεί Νέα Ζωή, να υπάρξουν δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν και από το Δήμο και από την περιφέρεια και πολύ περισσότερο από την κυβέρνηση. Και απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, το επόμενο διάστημα θα δυναμώσουμε τις παρεμβάσεις μας και στο κίνημα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή για τα δικαιώματα των Ρωμά και την ίδια στιγμή θα δυναμώσουμε και τη συνεργασία μας με τη Συνομοσπονδία, την Ελάν Πασέ, για να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε όλο και περισσότερα δικαιώματα για αυτούς τους ανθρώπους.